Λοιπόν, έχει προκύψει τώρα μια έρευνα, αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το 27,2 των καπνιστών σε πανελλαδικό επίπεδο καπνίζει μέσα στην πανδημία περισσότερο. Αναγκαία βέβαια και επίκαιρη όσο ποτέ η ενημέρωση των πολιτών γύρω από το κάπνισμα και βέβαια γύρω από τους εθισμούς κατά τη διάρκεια της καραντίνας της πανδημίας. Πάμε στα Χανιά. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Μαρκάτο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Χανίων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ανησυχούν τα αποτελέσματα της έρευνας σύμφωνα με την οποία το 27,2% των καπνιστών πανελλαδικά καπνίζει περισσότερο? Ναι, κοιτάξτε κύριε Παναγιώτοπουλε, ένα ανησυχητικό σημάδι. Η έρευνα αυτή είναι μια έρευνα που μας δίνει στοιχεία που έχουμε δει και από άλλες έρευνες δυστυχώς και σε άλλες περιπτώσεις χρονικά και τοπικά. Δηλαδή, οποτεδήποτε έχουμε μια οικονομική κρίση ή έχουμε άλλου είδους κρίσεις στον κόσμο, βλέπουμε σταθερά μια τάση για αύξηση του καπνίσματος. Όπως επίσης βλέπουμε αύξηση του καπνίσματος στις κοινωνίες όπου υπάρχει χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, ναι, στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού σε μια κοινωνία βλέπουμε αυξημένο κάπνισμα. Πράγμα που δεν συνάδει ίσως με τη λογική, δηλαδή κάποιος που δεν έχει χρήματα τα δίνει στα τσιγάρα, με λίγα λόγια. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει και συμβαίνει ειδικά τώρα στην πανδημία για διάφορους λόγους, οι οποίοι εν πωλής έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό των ανθρώπων, με τον ψυχισμό της καραντίνας, του εγκλεισμού και ταυτόχρονα με τις χαμηλές οικονομικές απολαβές που αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν και καλούνται να διαχειριστούν τα καθημερινά οικονομικά τους προβλήματα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω αν η καμπάνια ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του lockdown, κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης, καμπάνια ενημέρωσης βέβαια αναφέρομαι στο κάπνισμα, βρίσκεται κάπως σε δεύτερο πλάνο. Έχουμε εστιάσει κυρίως τα κρούσματα, στη διαχείριση της πανδημίας και ίσως το κάπνισμα βρίσκεται έτσι και οι συνέπειές του σε ένα δεύτερο πλάνο. Έχετε απόλυτο δίκιο και μετά από το τέλος, όποτε υπάρξει αυτό της πανδημίας, όταν μπούμε σε κανονικότερους ρυθμούς, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω, μπροστά μας να έχει αφήσει η πανδημία. Ένα από αυτά είναι το κάπνισμα και οι επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση του καπνίσματος στον πληθυσμό. Ένα άλλο θα είναι το σύνδρομα COVID μετά από την νόσηση COVID που θα έχουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Όσον αφορά το κάπνισμα, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο κόσμος που μας ακούει ότι καπνίζοντας περισσότερα τσιγάρα δεν υπάρχει κάποια βελτίωση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι μια καθαρά ψυχολογική, να το πω έτσι, προσπάθεια χαλάρωσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Αντίθετα, το κάπνισμα είναι αυτό το οποίο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Είτε άνθρωποι που έχουν προβλήματα ήδη με την υγεία τους λόγω του καπνίσματος, άνθρωποι που έχουν HAP, δηλαδή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άνθρωποι που έχουν άσθημα και επιδεινώνεται με το τσιγάρο. Δυστυχώς βρίσκουν τα δύσκολα μπροστά τους, αυξάνοντας το τσιγάρο. Επίσης, έχει βρεθεί σε άλλες μελέτες, και όχι σε αυτή που αναφέρατε τώρα, αλλά σε άλλες και στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, μπορώ να ανακαλέσω μια μελέτη που έγινε πέρυσι και τη στροφή των ανθρώπων σε προϊόντα τα οποία είναι κλασικά προϊόντα καπνού. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, άτμιζαν ή κάπνιζαν άλλα τσιγάρα, καπνίζουν κλασικά τσιγάρα. Και αυξάνει ο μέσος αριθμός των τσιγάρων ανά ημέρα στους υπόλοιπους καπνιστές. Όλα αυτά είναι προβλήματα που θα δούμε μπροστά μας και πρέπει να τα έχουμε από τώρα, να έχουμε πολύ ξεκάθαρα μηνύματα στον κόσμο, να βγει έξω με τους κανόνες ασφαλείας βέβαια, έτσι, τους οποίους όλοι μας ξέρουμε πλέον. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα βγαίνοντας έξω, χαλαρώνοντας, προσπαθώντας να μειώσουμε το άγχος και το στρες μας προκαλεί σε όλους μας ο αναγκαστικός εγκλεισμός ή η μείωση των οικονομικών μας απολαβών ή της δουλειάς μας στον καθένα μας ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα στην δική μας προσωπική υγεία και βέβαια και στη σχέση μας μέσα στην οικογένειά μας. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω βέβαια και οι περιορισμοί, αυτά που μας είπατε, οδηγούν σε εθισμούς γενικότερα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος και ψυχολογικά αισθάνεται περιορισμένος, μας είπατε και για την ψυχολογική επιβάρυνση πριν από λίγο, αναλύσατε το θέμα, οδηγείται σε εθισμούς. Γενικότερα υπάρχει μια αύξηση σε περιστατικά, σε περιπτώσεις, σε παραδείγματα εθισμών στο σύνολο, πανελλαδικά στο κοινωνικό σύνολο.
Ναι, έχουν γίνει πολλές μελέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση πρώτον των ψυχοσωματικών προβλημάτων, των ψυχολογικών προβλημάτων, ψυχικές νόσοι σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε ύφεση, σε μια ισορροπία. Αναδεικνύονται ξανά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια εμφανή προβλήματα αναπτύσσουν προβλήματα κατάθλιψης ή απλής μελαγχολίας ή ακόμη και πιο σημαντικά προβλήματα ψυχολογικής, ψυχολογικού στρες θα έλεγα. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα σε όλα αυτά το κάπνισμα για κάποιους ανθρώπους, αρκετούς δυστυχώς, φαντάζει σαν μια διέξοδος, η οποία βέβαια δημιουργεί ακόμα παραπάνω περισσότερα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.